Καλημέρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων στο ξενοδοχείο Hilton. Η εργοδοσία, αποθρασιμένη από ένα νομοθετικό πλαίσιο, πλήρως αντεργατικό που διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί, αλλά και οι προηγούμενες, επιτίθεται με σφοδρότητα και μανία απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία βίωσαν στο πετσί τους και την περίοδο της ανάπτυξης βιώνουν και την περίοδο της κρίσης. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουν να προχωρήσουν τα σχέδια της εργοδοσίας για να δημιουργήσει μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα με εργαζόμενους χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Από αυτή την άποψη, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα αιτήματα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζόμενων στο Hilton, να μην γίνει καμία απόλυση με οποιαδήποτε μορφή και οι εργαζόμενοι για όλο το διάστημα της αναγέννησης να τους διασφαλιστεί και το εισόδημά τους από το κράτος και την εργοδοσία, αλλά και ταυτόχρονα να επιστρέψουν όλες τις δουλειές μετά την αναγέννηση χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας, να εκφραστεί ταξική αλληλεγγύη απέναντι στο αντεργατικό εχθρικό κράτος που με τα χρήματα τα δικά σας επιδοτεί την επένδυση την οποία θα κάνουν οι νέοι εργοδότες και να διεκδικήσετε το σύνολο των δικαιωμάτων σας από το κράτος, την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Γιατί οι αγώνες πρέπει να έχουν αποτέλεσμα, πρέπει να σημάνουν την ώρα της λαϊκής αντεπίθεσης για να δημιουργηθεί εδώ πέρα μια συνολικότερη ανατροπή για ένα κράτος που στο επίκεντρο θα έχει τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και την ικανοποίησή τους. Γεια και χαρά!